τις θερείς σε εξοπλισμούς. Σε εξοπλιστικά προγράμματα. Θα σας πω αλήθειες τώρα. Για να καταλάβετε το έγκλημα που κάνουν αυτοί που σας κυβερνάνε. Σήμερα αποφασίζει η Νέα Δημοκρατία να πάει να πάρει F-35. Εγώ το λέω συνεχώς. Έγκλημα. Έγκλημα. Πανάκριβο αεροσκάφος γυμνό 150 εκατομμύρια δολάρια. Ραφάλ. 90 εκατομμύρια οπλισμένο. Μπορώ να σας πω ότι το F-35 δεν το χρειάζεται η Ελλάδα. Είναι πρώτου χτυπήματος, βομβαρδιστικό δηλαδή, και δεν είναι αρκετής ο αεροσκάφος. Θέλω να καταλάβετε ότι οι άνθρωποι κάνουν απλά δουλειές. Θέλουν απλά να οικονομήσουν κάποιοι φίλοι τους και να κάνουν το κατήρ των Αμερικανών. Και παίρνουμε την πρώτη παρτίδα, όχι τα μπλοκ 5. Έχω αναλύσει για τα πλοία γιατί διαφωνώ. Τα αμερικανικά. Όμως, θα δώσω στοιχεία σοκ τώρα. Ιδιαίτερος λόγος έχει γίνει το τελευταίο διάστημα για τα οπλικά συστήματα της Τουρκίας. Και λέμε ότι κάνει UAV, κάνει αεροπλανοφόρο κτλ. Τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιβάλλει κυρώσεις και κάνει τα στραβά μάτια στην Τουρκία, εμείς οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι για όλα. Και όταν λέω έτοιμοι, πανέτοιμοι. Δεν μπορούμε να αναμένουμε από την Τουρκία οι Βρυξέλλες. Ζήτησα στοιχεία από την Ελλάδα γιατί η Ελλάς, δια του κ. Πρωθυπουργού, αποφάσισε να πάει να αγοράσει αμερικανικά όπλα. Για το επενδυτικό σκέλος των εξοπλιστικών συμφωνιών λοιπόν της πολεμικής αεροπορίας και του πολεμικού ναυτικού, η Γερμανία μας τραβάει το χειρόφρονο. Γιατί θέλουν στα ναυπηγεία να μπουν πάλι αυτοί. Ήταν ήδη. Πάλι οι Γερμανοί ήταν. Αντικοπάνησε γιατί ήταν απατεώνες. Θέλουν να ξαναμπούν. Είναι ενδεικτικό λοιπόν το πρόβλημα που βλέπουν σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Να παράγουμε δεν μας αφήνουν όπλα. Να πάρουμε από που θέλουμε δεν μας αφήνουν. Θέλουν να μας δίνουν σαπάκια και οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί. Και οι δικοί μας δεν κάνουν το παραμικρό ώστε να αποκτήσει η χώρα τρομακτική ισχύ στο πεδίο. Και μπορούμε. Μπορούμε, παιδιά. Μπορούμε, γιατί να αγοράζω σαμπάκια. Όλοι αναφέρουμε την περίοδο 2004-2012. Εκείνη ήταν η κρίσιμη περίοδος. Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Το τουρκικό κράτος επένδυσε 792 εκατομμύρια σε συμβάσεις ανάπτυξης παραγωγής προμήθειας UAV. 792 εκατομμύρια. Η Τουρκία. Η Ελλάς την περίοδο αυτή επένδυσε 70 εκατομμύρια για το Πίγασος. Δηλαδή βλέπετε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι επικίνδυνοι για την Ελλάδα. Και η κυβέρνηση Καραμαλή, και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και η κυβέρνηση Κινάλ, Πασό, όπως λέγονταν τότε, είναι επικίνδυνοι. 60 εκατομμύρια ευρώ και μικροποσιά για το Πίγασος στην πολεμική αεροπορία για τα UAV, το Σωμάτων Ασφαλείας. Δηλαδή δώσαμε ελάχιστα λεφτά για να εξοπλιστεί η χώρα. Όμως, και να το πω εδώ, σε κολλητούς και φίλους χάριζαν εκατομμύρια ευρώ από τις τράπεζες. Σε κολλητούς και φίλους έτρεναν δουλειές. Πρέπει να ενεργοποιηθούμε άμεσα. Αμεσότατα, χθες, τώρα, αύριο, για τα UAV. Εγώ επιμένω, μπορεί η Ελλάς. Έχει το Αριστοτέλη Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, το είπα στον Πρωθυπουργό. Του το είπα. Δεν μπορείς να κάνεις πόλεμο χωρίς UAV. Και όταν λέμε UAV, εμείς λέμε UAV που να φέρει πυράβλους επάνω. Να μην είναι UAV απλά να έχει μια κάμερα και να παρακολουθεί. Στέλνω το γραμμένο και παρακολουθεί, αν χρειαστεί. Λέω. UAV σημαίνει άλλο πράγμα. Είναι επιθετικό υπτάμενο. Βλέπετε εδώ βέβαια τη σχέση ισχύως. Μας δίνει πλεονέκτημα, φίλες και φίλοι, να το πω ευθέως για να το καταλάβετε, η δύναμη πυρός στο πολεμικό ναυτικό. Και, θα το πω ακόμη μια φορά, το έμψυχο υλικό που διαθέτουμε. Ευτυχώς, εδώ είμαστε κορυφή και κορυφαίοι. Δεν έκαναν τίποτα, δεν έκαναν το παραμικρό και έρχεται τώρα η Γερμανία και απαιτεί από την Ελλάδα να μην πάρουμε όπλα από την Αμερική. Κατασκευάζει αεροπλά η Γερμανία? Όχι. Πρέπει να πάρω γερμανικά αεροπλάνα, Eurofighter. Να με τα λέγαμε. Δεν θέλω. Θέλω να πάρω Rafale. Ξέρω τι σας λέω, δεν θέλω να πάρω. Γιατί εν δυνάμει σύμμαχό μας είναι η Γαλλία. Γιατί είναι κόντρα με την Τουρκία. Και δεν πρόκειται ποτέ να τα βρει η Γαλλία με την Τουρκία. Ποτέ.
Η Γαλλία δεν πούλησε ποτέ οπλικό σύστημα στην Τουρκία. Ποτέ μα ποτέ. Ούτε ένα. Και η Γερμανία πούλησε, και η Ιταλία πούλησε, και η Αμερική πούλησε. Η Γαλλία ποτέ. Μιλάει μόνο του. Και σου λέει, αλλά κάνουμε και στρατηγική συμμαχία εναντίον της Τουρκίας. Το είπε ο Μακρόν. Και τον πουλήσαμε για να πάρουμε σαπάκια φρεγάτες από την Αμερική και αεροπλάνα 35 ελαττωματικά ή προβληματικά ή τα μπλοκ 5. Αυτή είναι η κυβέρνησή σας. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. 2-3 λεπτά, ενώ όχι παραπάνω. Δείτε τα προϊόντα μας.